Φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, την περίοδο που διανύουμε θεωρώ ότι έχει μεγάλη σημασία λόγω και της ιδιότητάς μου ως απόστρατος υπτάμενος της πολεμικής αεροπορίας και έχω λόγο που το λέω αυτό, να απευθυνθώ εκτός από όλους εσάς και τους εν ενεργεία και εν αποστρατεία συναδέλφους των ενόπλων δυνάμεων, να απευθυνθώ ιδιαίτερα στους νέους που είτε υπηρέτησαν πρόσφατα, τώρα υπηρετούν ή σύντομα θα κληθούν να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία. Γνωρίζουμε όλοι μας ότι ένα μεγάλο ποσοστό του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας είναι παιδιά λαϊκών οικογενειών, βιοπαλαιστών της πόλης και της υπαίθρου και γι' αυτό γνωρίζουν πολύ καλά και από πρώτο χέρι την κατάσταση των γονιών τους, των φίλων τους, των συγγενών τους. Η συντριπτική πλειοψηφία του σκληρά δοκιμαζόμενου λαού, λόγω των επαναλαμβανόμενων καπιταλιστικών οικονομικών κρίσεων και σε συνδυασμό με την πανδημία και την απαράδεκτη αντιμετώπιση της από την κυβέρνηση, αδυνατεί να παρακολουθήσει ενεργά τις γεωπολιτικές και στρατιωτικές εξελίξεις. Ακούει καθημερινά για δισεκατομμύρια ευρώ για εξοπλισμούς, για αμυντικές συμφωνίες με συμμάχους, για προσλήψεις στρατιωτικών για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και πολλά άλλα που όντως τον εντυπωσιάζουν, αλλά που πραγματικό στόχο και σκοπό έχουν να τον καθησυχάσουν. Και η αλήθεια είναι ότι πολλούς όντως τους καθησυχάζουν. Λόγω και των ραγδαίων εξελίξεων στην Ουκρανία και στην Ανατολική Ευρώπη γενικότερα, θεωρώ σκόπιμο να θίξω δύο μόνο θέματα που πρέπει να γνωρίζουμε και να τα έχουμε υπόψη μας για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα και να βγάζουμε λίγο πιο ασφαλή συμπεράσματα, τα οποία θα μας βοηθήσουν στη δουλειά μας, στις συζητήσεις μας, στις κουβέντες μας. Πρώτο θέμα είναι αυτό των εξοπλισμών. Ξεκινώντας από το 2015 και για να μην πάμε ιστορικά πολύ παραπίσω, από όταν η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ έστησε για τα καλά το χώρο των εξοπλισμών και κατάφερε να φτάσει τη χώρα στη δεύτερη θέση του ΝΑΤΟ ως ποσοστό του ΑΕΠ και στη συνέχεια να δώσει τη σκυτάλη στη Νέα Δημοκρατία, η οποία βέβαια κυριολεκτικά απογείωσε το θέμα των εξοπλισμών. Ενδεικτικού αυτού είναι ότι θα είμαστε μόνοι πρώτοι και για πολλά χρόνια στο ΝΑΤΟ, στις χώρες του ΝΑΤΟ, για εξοπλισμούς και με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Τα νούμερα είναι πολλά και ζαλίζουν και μάλιστα δεν μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε γιατί σε καθημερινή βάση σχεδόν αναθεωρούνται φυσικά προς τα πάνω. Να συγκρατήσουμε μόνο ότι την τελευταία διετία οι προϋπολογισμοί για τους εξοπλισμούς έχουν εξαπλασιαστεί. Και βέβαια, σε πρόσφατη συνέντευξη του Υπουργός Εθνικής Άμυνας βγήκε για να πανηγυρίσει για αυτή την κατάκτηση. Αλλά αυτό πρέπει να το βάλουμε σε συνδυασμό ότι την ώρα που αυτοί οι εξοπλισμοί, τα ποσά αυτά εξαπλασιάζονται, γίνονται ταυτόχρονα τεράστιες περικοπές σε παιδεία, υγεία, πρόνοια και η κυβέρνηση βαφτίζει παραχολογία τα αιτήματα για αύξηση μισθών, συντάξεων, μέτρα κατά της ακρίβειας, για στήριξη των δίκαιων αιτημάτων των αγροτών. Οι δαπάνες μόνο για εξοπλισμούς διαμορφώνονται πλέον στο αστρονομικό ποσό των 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Να μην αναφέρουμε άλλα νούμερα, γιατί πραγματικά θα μπερδευτούμε. Να πούμε μονάχα συμπληρωματικά ότι μόνο την τελευταία διετία επανενεργοποιήθηκαν πάνω από 165 προγράμματα που αφορούν εξοπλισμούς όλων των σωμάτων. Όλα τα παραπάνω αποφαίνονται οι της κυβέρνησης και συμφωνούν και οι λοιποί στρατηγικοί συμφωνητές, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ κλπ. Είναι επιτακτική αλλάγη, γιατί έτσι λένε θα έχουμε επιχειρησιακό πλεονέκτημα στο Αιγαίο και κατ' επέκταση η Τουρκία δεν θα τολμήσει να μας κάνει πόλεμο. Επειδή όμως το στοιχείο του επιχειρησιακού πλεονεκτήματος, αυτό που επικαλούνται δηλαδή, είναι ένας σύνθετος αλγόριθμος που δεν περιορίζεται απλά και μόνο στους πόσους εξοπλισμούς διαθέτει κάποιος ή μια χώρα, όπως πολύ εύκολα κάποιοι θεωρούν, αλλά περιέχει ένα πλήθος παραγόντων που δεν είναι της παρούσης να αναλύσουμε, απλώς αυτό το οποίο πρέπει να δηλώσουμε είναι ότι πολύ απλά αυτό δεν ισχύει. Άλλωστε, το μεγαλύτερο μέρος των εξοπλισμών αυτών δεν συνεισφέρει στην αμυντική θωράκιση της χώρας, όπως λένε, αφού ακόμη και το ίδιο το Αμερικανικό Πεντάγωνο
λέει ότι ο εξυγχρονισμός του ελληνικού στρατού θα αυξήσει τις δυνατότητες για συνεργασία και υποστήριξη, έτσι ώστε να παίξει κρίσιμο και καθοριστικό ρόλο στην αναχέτηση της κακόβουλης επιρροής της Ρωσίας και της Κίνας στην περιοχή. Να πούμε επίσης, να και είμαστε στο θέμα, ότι Ραφάλ, φρεγάτες Μπελαρά, F-16 Viper, Παπάτρια Ωράιον πριν, κορβέτες που σχεδιάζονται, πολύ εύκολα και πολύ ακόμη γρηγορότερα μπορεί να αποκτήσουν και οι γειτονές μας. Άρα το περιχειρησιακό πλεονέκτημα λόγω εξοπλισμού πάει περίπατο. Δεύτερο θέμα είναι αυτό των συμμαχιών και των συμφωνιών. Αυτές τις μέρες συμπληρώνονται και 70 χρόνια από την ένταξή μας ταυτόχρονα της Ελλάδας και της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με τις πρόσφατες αμυντικές συμφωνίες, πριν με τη ΣΥΠΑ, τώρα με τη Γαλλία και άλλες σίγουρα που θα ακολουθήσουν, ανοίγουν κατ' ουσίαν τον δρόμο ώστε να εμπλακεί και η χώρα μας ενεργά σε πολέμους ενάντια σε άλλους λαούς. Να επισημάνουμε μόνο όμως ότι είναι άλλο πράγμα οι πόλεμοι που μέχρι τώρα είχαμε δει, που έκανε το ΝΑΤΟ και οι Αμερικανοί με διάφορες προφάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, Βόρειας Αφρικής, και είναι άλλο πράγμα να προκαλείς αυτό που γίνεται σήμερα με τη Ρωσία, που σχεδιάζεται. Η εμπλοκή της χώρας μας σε αυτές τις συμμαχίες πολέμου, με ευθύνη όλων διαχρονικά των κυβερνήσεων, συνελικά των κομμάτων του Ευρωατλαντικού Μονόδρομου και φυσικά για τα συμφέροντα της εγχώριας αστικής τάξης, είναι τεράστιος. Ο δρόμος ανοίχθηκε πλατής από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, με τη διαπραγμάτευση με ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία και την υπογραφή βέβαια από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τους λοιπούς ομογάλακτους για τις βάσεις. Να μην ξεχνάμε βέβαια ότι οι δεσμεύσεις της συμφωνίας εμπεριέχουν και θέματα πυρηνικών όπλων. Να πούμε μόνο ότι η συζήτηση για την επανεγκατάσταση νατοϊκών πυρηνικών όπλων στην Ελλάδα καλά κρατεί και ας μην έχει την ανάλογη δημοτικότητα και δημοσιεύσεις. Το σημαντικό σε αυτό την υπόθεση είναι ότι υπάρχουν πλέον κράχτες των αστικών κομμάτων της χώρας μας που επιχειρηματολογούν ότι δεν έγινε και τίποτα να εγκατασταθούν πυρηνικά στην Ελλάδα, διότι ούτως ή άλλως στην αντιπαράθεσή μας του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία η Ελλάδα είναι ήδη στόχος. Οι ειδικοί διεθνολόγοι μάλιστα και οι στρατηγικοί αναλυτές που τα λένε όλα αυτά και επιχειρηματολογούν υπέρ του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των διμερών συμφωνιών με ΗΠΑ, Γαλλία, ότι εγγυώνται δήθεν την ειρήνη και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Μεσογείου, προφανώς αντιλαμβάνονται ή πληρώνονται πολύ καλά για να τα λένε όλα αυτά, την ειρήνη και σταθερότητα, κάτι σαν το διαμελισμό της Γιουγκοσλαβίας, της Λιβύης, της Συρίας, του Ιράκ και φυσικά της πολύπαθης Κύπρου. Σήμερα που η υπεριαλιστική ειρήνη εναλλάσσεται με τα τύμπανα του πολέμου σε απόσταση αναπνοής από τα σύνορά μας, ο λαός μας, το μόνιμο και έφεδρο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, χρειάζεται να αξιοποιήσουν την πείρα τους και να απορρίψουν με αποφασιστικότητα όλα τα καλοσερβιρισμένα μυθεύματα της κυβέρνησης και των άλλων αστικών κομμάτων, ότι η εμπλοκή στα σχέδια ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πανάκριβοι επιθετικοί και ακατάλληλοι εξοπλισμοί μπορούν να αποτελέσουν ασπίδα και εγγύηση ειρήνης για το λαό. Πρέπει να πάρουμε όλοι θέση να δυναμώσουμε τον αγώνα μας για να πεμπλακεί τώρα η χώρα μας από τα σχέδια αυτά, για να κλείσουν οι αμερικανονατοικές βάσεις και να επιστρέψει όλο το προσωπικό μόνιμο και έφεδρο από τις αποστολές εκτός συνόρων. Και για να παραφράσουμε ένα στίχο, να πω ότι αυτοί που δεν διστάζουν να μετατρέψουν τη χώρα από άκρη σε άκρη σε ένα πεδίο βολής στινό που ασκούνται βρίζοντας ξένοι φαντάροι, δεν έχουν κανένα ενδιασμό να μετατρέψουν τη χώρα σε πεδίο μάχης όπου θα χύνουν το αίμα τους ντόπιοι φαντάροι, τα παιδιά μας δηλαδή. Επειδή μέχρι τώρα τίποτα δεν μας χαρίστηκε και επειδή τίποτα δεν θα τους χαρίσουμε, συμπόρευση με το κάλεσμα του ΚΚΕ σήμερα. Σας ευχαριστώ.